Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι απειλές της Ρωσίας περί χρήσης πυρηνικών όπλων στην επέμβαση στην Ουκρανία εγείρουν κίνδυνο πυρηνικής αποκάλυψης για τον κόσμο, για πρώτη φορά μετά την κρίση των πυράβλων στην Κούβα εν μέσω ψυχρού πολέμου. Κάτι που το βλέπει πολύ πιθανό εάν τα πράγματα συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο. Δεν είχαμε βρεθεί αντιμέτωποι με την προοπτική αποκάλυψης από τις ημέρες του Κένεντι και την κρίση των πυράβλων στην Κούβα το 1962, είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στη Νέα Υόρκη. Προειδοποίησε ακόμη πως ο Ρώσος ομολογός του δεν αστείευεται όταν διατυπώνει τέτοιες απειλές. Υπάρχει για πρώτη φορά από την κρίση των πυράβλων στην Κούβα άμεση απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, αν τα πράγματα συνεχίσουν να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο που έχουν αυτή τη στιγμή, είπε ο ένικος του Λευκού Οίκου. Εν μέσω ουκρανικής αντεπίθεσης που τροφοδοτείται από τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων σε ομιλία του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά την 21η Σεπτεμβρίου. Δήλωσε έτοιμος να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα στο οπλοστάσιο της Ρωσίας για να αντιμετωπίσει τη Δύση, την οποία κατηγόρησε πως θέλει να καταστρέψει τη χώρα του. «Δεν πρόκειται για μπλόφα», πρόσθεσε. Σύμφωνα με ειδικούς, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τακτικά πυρηνικά όπλα μικρότερης ισχύως από ότι τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.